λίγες ώρες. Η Ελένη Φανάρη είναι εκεί που είναι και όλα τα αυτοκίνητα και πάρα πολύ ωραία, μαζί με την κυρία Κοντοπούλου από ό,τι βλέπω. Έλα Ελένη μου, καλημέρα. Πολύ καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα σε όλους. Είμαστε εδώ στο ράλι, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, όπου θα είναι εδώ, που θα στηθούν τα αυτοκίνητα για να ετοιμαστούν για αύριο για να φύγουν. Έχω εδώ μαζί μου την κυρία Ανάγια Κοντοπούλου, η οποία θα μας τα πει έτσι καλύτερα. Κυρία Ανάγια, πολύ καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Εδώ είναι η καρδιά του ράλι. Είναι το λεγόμενο χωριό του ράλι. Τα αυτοκίνητα εδώ ετοιμάζονται για τον αγώνα και κατά τη διάρκεια του αγώνα έρχονται εδώ, επισκευάζονται αναφοδιασμούς κλπ. Για να ξαναφύγουν μετά. Βασικά το ράλι λειτουργεί από εδώ. Είναι η 50η επέτειο, νομίζω, του ράλι στην Κύπρο. Να μας πείτε τι θυμάστε από αυτά τα 50 χρόνια, ποια ήταν η πιο σημαντική στιγμή αυτών όλων των χρόνων. Κοιτάξτε, το ράλι Κύπρος είναι. Βγήκε από την καρδιά πολλών ανθρώπων. Είναι πολύ γνωστό. Εγώ προσωπικά. Έχει αρκετά χρόνια που ασχολούμαι, πάνω από 20 χρόνια. Θυμούμαι πολλά. Κάθε χρόνο έχει μια ξεχωριστή ανάμνηση. Είναι ένα από τα σκληρότερα ράλι. Μας έδωσε, όχι μόνο εμένα, όλες τις οργανώσεις και το διαγωνιζόμενο στην Κύπρο και στο εξωτερικό, πολύ ευχάριστες εμπειρίες με τις διαδρομές του, με τη διοργάνωσή του, με τα πάντα. Είναι για μας ένας ξεχωριστός αγώνας. Πείτε μας μια στιγμή που θυμάστε έτσι από αυτά τα 50 χρόνια. Τι να σας πω, δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Όταν ήταν το αγώνα στα Blue Jersey, όταν πιο πριν πολλά χρόνια πίσω, το ράλι βγήκε στο συντελεστή 20 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ήταν κάτι πρωτάκουστε, πρωτοφανές. Ήταν η ανταμοιβή στους σκόπους όλων εκείνων των εθελοντών που δουλεύουν για το ράλι. Γιατί το ράλι διοργανώνεται από εθελοντές και μόνο από εθελοντές. Ποιοι θα ανοίξουν το ράλι σήμερα, αύριο βασικά, αύριο που είναι αγωνιστικό, είναι αγωνιστική μέρα από ό,τι μου είπατε. Ναι, εκτός από τα 50 χρόνια ράλι Κύπρος, φέτος κρίνεται στον τόπο μας ο πρωταθλητής Μέσης Ανατολής, ο διεθνής τίτλος. Είναι στην Κύπρο οι δύο πρωταγωνιστές. Πρώτος θα είναι ο Νάσερ Αλατία, ο οποίος μάχεται με τον Αλκουάρι, το δεύτερο από το Ομάν, για τον τίτλο. Επομένως, και σίγουρα πιο πίσω ο Σίμος Γαλακαριώτης, ο Κύπρος πρωταθλητής, οι οποίοι θα βαλέψουν. Πόσοι συμμετέχουν συνολικά? 27. Και πόσα είναι τα κυπριακά πληρώματα? Από τα 23. Μάλιστα. Και έτσι για το τέλος να μας πείτε λίγο τη διαδρομή και λίγο να μας μιλήσετε για την έκθεση που θα υπάρχει σήμερα στην Πλατεία Ελευθερίας, η οποία θα ανοίξει ώρα 6, έτσι. Θα πω πρώτα για την Πλατεία Ελευθερίας απόψε. Είναι η εκκίνηση, είναι η εορταστική εκκίνηση. Καθώς είναι στο παλιό Δημαρχείο, πάνω από την Πλατεία Ελευθερίας, γιορτάζουμε, είπαμε, τα 50 χρόνια Ράλι Κύπρος και εκεί θα έχουμε αυτοκίνητα Κυπρίων οδηγών, τα οποία είτε νικήσαν το ράλι είτε συμμετείχαν στο ράλι. Θα έχουμε το αυτοκίνητο του Βαχάντζε Τερζιάν που έλαβε μέρος το 82, 81 ή 82. Πολύ σημαντικά αυτοκίνητα. Αυτοκίνητο που έλαβε μέρος ο κ. Ιερόπουλος, ο κ. Τσουλόφτας. Και θα έχουμε φωτογραφικών υλικών, καθώς και αντικείμενα του Ράλι Κύπρος. Να μας πείτε και λίγο τη διαδρομή. Να πω και τη διαδρομή. Ξεκινούμε αύριο από εδώ. Κατευθυνόμαστε προς το Ξυλιά τον Πάνο, μετά θα κατεβούμε προς τον Καπουράν και Κουρδαλή για να έρθουμε πίσω και να επαναλάβουμε. Ενώ την Κυριακή θα πάμε στο Γέριν, έξω από τη Λευκοσία. Αυτά τα σημεία υπάρχουν ωραία σημεία θέασης για τον κόσμο για να πάει να τα δει και είναι πολύ κοντά στη Λευκοσία. Θα βγούμε Λεύκαρα και μετά Άγιον Επιφάνειο για να τερματίσουμε. Μάλιστα. Και να μας πείτε λίγο πώς βγαίνει ο νικητής, ενώ είναι η τελευταία μέρα Κυριακή. Ναι. Τι ώρα τελειώνει, τι ώρα αρχίζει. Θα ξεκινήσουμε στις 8 από εδώ, από το πάρκο. Και θα τερματίσουμε στις 6:40 στην Πλατεία Ελευθερίας. Τέλεια. Μια χαρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κοντοπούλου. Μπορώ να πω κάτι για την ασφάλεια. Ναι, να μας πείτε, ναι. Θέλουμε ο κόσμος να απολαύσει το ράλι ασφαλισμένα. Είναι πολύ σημαντικό για όλους, και για τους θεατές και τους διαγωνιζόμενους και τους διοργανωτές. Θα υπάρχουν πάρα πολλοί κριτές κατά μήκος της διαδρομής παντού που μπορούν να κατευθύνουν τον κόσμο, που μπορεί να σταθεί για να παρακολουθήσει, να έχει ωραία πλάνα από το ράλι, αλλά παράλληλα να είναι και ασφαλισμένος. Θέλουμε έναν ασφαλισμένο ράλι Κύπρος. Η ασφάλεια είναι πρώτης της σημασίας για μας και για όλους, νομίζω. Έτσι παρακαλώ τον κόσμο να ακολουθεί τις οδηγίες των κριτών, τόσο για τους ίδιους αλλά και για εμάς τους υπόλοιπους, να έχουμε έναν ασφαλισμένο ράλι. Και τους περιμένουμε όλους απόψε στην Πλατεία
Μέρα Ελευθερίας για να γιορτάσουμε το 50 χρόνια Ραλή Κύπρος. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελένη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι μια άλλη εμπειρία και για σένα βεβαίως. Καλή συνέχεια να σου ευχηθώ. Σου πάει το περιβάλλον, έχω να πω. Καλή συνέχεια. Έλα. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν.